Τεστ. Αγαπητό One Man, το δίλημα είναι τι τσάγε σουβλάκι. Βρε καλό στα τα παιδιά. Οπότε η απάντηση είναι πολύ απλή. Τι γνωρίζει αν έχει ποιότητα και επίπεδο στη διατροφή σου. Εμένα βρήκε. Είναι διλήμματα τώρα αυτά. Σουβλάκι ξεκάθαρα. Θα μπορούσα να τρώω κάθε μέρα. Είτε το λες πιτόγυρο όπως η Νότη, είτε σάντουιτς με αλυφές όπως η Βόρη. Αν πετύχει το σουβλάκι, τίφλα να έχει πίτσα. Πίτσα. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει πιο πολύ. Και να λίγο στη πίτσα. Special, ναι. Σουβλάκι απ' όλα. Special, καλύτερα από σουβλάκι απ' όλα. Σουβλάκι, αλλά θέλω κάτι δικό σου σουβλάκι. Θέλω να μπορείς με κάθε μπουκιά να τρως όλα τα υλικά, να μην αυτά τα τεράστια σουβλάκια. Πίτσα ή σουβλάκι, όχι στα ψευτοδιλήμματα. Δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, δεν μπορούν να υπάρξουν. Και πίτσα και σουβλάκι. Και πίτσα και σουβλάκι. Σουβλάκι. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Και τα δύο καλά είναι, αλλά σουβλάκι. Εύκολο. Να είχα δύο τώρα. Και τρία. Πίτσα ή σουβλάκι, θα πω πίτσα, γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να βαρεθείς με τίποτα. Ποικιλίες, τα πάντα, εντάξει. Όχι, εννοείται πίτσα με ακτινίδιο, τι είναι αυτά. Ούτε πίτσα με ανανά. Τα ξεχνάμε. Πίτσα μπαρμπεκιού. Σουβλάκι, γιατί είναι πιο πλήρες γεύμα. Έχει και πατάτες, έχει και ντομάτες, και την πίτα. Σουβλάκι. Και τι με ρωτάτε τώρα, είναι δίλημα αυτό, είναι σοβαρό site, είναι καινούριο site αυτό. Διλήμματα το 20, πίτσα ή σουβλάκι. Έλα, δύο πίτα απ' όλα και δύο καλαμάκια. Χοιρινά, ε. Πάμε κατευθείαν για πίτσα. Γιατί? Πίτσες. Το πιο απλό και το πιο νόστιμο πράγμα που υπάρχει εκεί έξω. Σε ευχαριστώ. Θα ξαναρωτιέμαι γιατί με έβαλα να απαντήσω στο πίτσα ή σουβλάκι. Παχύνει, τρώω πολύ, ανεβάζω στο Instagram πολλά φαγητά. Okay. Κρίμα, αλλά σουβλάκι. Κρίμα γιατί υπάρχουν φανταστικές πίτσες εκεί έξω. Υπάρχουν φανταστικές πίτσες στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν κατά τόπους ηλικιακές, λαδωμένες, ξελάδωτες με πεπερόνι, με μπέικον, με μανιτάρια, με ανανάδες, με ακτινίδια, με ό,τι θέλεις. Υπάρχουν φοβερές πίτσες εκεί έξω. Αλλά ένα καλό σουβλάκι πάντα νικάει, ρε γάμο το. Λοιπόν, σουβλάκι δεν είναι τεράστια η απόσταση, αλλά έχει το καλό η πίτσα ότι ας πούμε το λιωμένο τυρί, το ότι τη μοιράζεσαι. Αλλά το σουβλάκι. Με την πίτσα δεν μπορείς να πας πάρα πολύ χάλια. Πόσο χάλια μπορεί να βγει μια πίτσα? Θα το ρίξει άλλο στην ντομάτα, θα ρίξει το τυρί, έγινε η πίτσα. Το σουβλάκι, άλλο άμα δεν είναι τεχνίτης, μπορεί να το καταστρέψει. Που σημαίνει ότι μέσα του έχει μια τέχνη. Χαλαρά σουβλάκι, πιτούλα, ντοματούλα. Δροσερό, ωραίο, με τζατζικάκι. Πίτσα 100% και θέλω να κάνω και διαφήμιση στη γειτονιά μου, στη Βούλα, στην πλατεία της Βούλας. Η καλύτερη πίτσα παγκοσμίως. Τι να μιλήσω. Σουβλάκι με γιαούρτι, κριτικό, γλυκό. Γύρω χοιρινό με γιαούρτι, ρε φίλε. Κάτσε, έτσι πάει. Και πατάτες. Τα τραβάμε τώρα αυτά. Δύσκολο δίλημα. Θα επιλέξω σουβλάκι γιατί μπορούμε να πούμε ότι έχει τα πάντα. Μπορείς να το φας παντού και με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορείς να έχεις παρέα, μπορείς να είσαι μόνος σου. Με διαφορά λοιπόν το σουβλάκι. Αν ήταν το τέλος του κόσμου, όπως λέγαμε και με τον Πάνο, και έπρεπε να διαλέξω ένα φαγητό, σουβλάκι. Αλλά και η πίτσα, respect. Φυσικά σουβλάκι. Πίτσα είναι για κυριλέ καταστάσεις. Τώρα πας σε ιταλικό εστιατόριο, στη φέρνουν εκεί από τον ξυλόφουρνο και αυτά. Το σουβλάκι πας. Στις γειτονιάς το ωραίο το σουβλατζίδικο που είναι λίγο underground, που έχει κάνει κι άλλο τον ιδρώτα έτσι και έχει πιάσει την πίτα μετάναστη. Ωραίο, βρώμικο πράγμα, μια χαρά. Σουβλάκι με χίλια. Βοηθάει και σε άλλα πράγματα. Πάω σε ένα σουβλατζίδικο και γυρνάω και του λέω: θέλω μια τορτίγια γύρω κοτόπουλο, ντομάτα μαρούλι, γιαούρτι, λάχανο καρότο. Και με κοίταγε παγωμένο ο τύπος και μου λέει: σε παρακαλώ, μου λέει φύγει. Αλλά ωστόσο ψηφίζω σουβλάκι, γιατί το ψωμί γενικά με μπουχτίζει και δεν το μπορώ. Εκτός αν είναι ολικής φλόρος.